Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Και είμαι μεγάλη χαρά και τιμή και συγκίνηση για μένα να παρουσιάζω την σημερινή εκδήλωση αφιερωμένη στον Θωμά Θωμαίδη. Έναν αγαπημένο δήμαρχο του κορυφαίου, γιατί μέσα από τη δημοσιογραφική μου διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια τον γνώρισα πολύ καλά μέσα από τις πολλές του ιδιότητες. Ήξερα για τον Θωμά Θωμαίδη πριν τον γνωρίσω, για τη συνδικαλιστική του δράση, για το χυμαρόδι εκείνο λόγο που ξεσήκωνε. Άκουγα για τον Θωμά Θωμαίδη μέσα από τη λαμπρή του διαδρομή στην Κορωδία Κορίνθου, μέσω του μαέστρου της, αδελφικού του φίλου, Αλέξανδρου Παπαγιανόπουλου. Γνώρισα τον Θωμά Θωμαίδη μέσα από την κομματική του δραστηριότητα ως δυναμικό γραμματέα της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, σε μια εποχή με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ταυτόχρονα τον παρακολουθούσα και στα αυτοδιοικητικά του βήματα ως σύμβουλο, ιδιαίτερα οξυδερκή, του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν ως νομαρχιακό σύμβουλο στα πρώτα χρόνια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Τον παρακολουθούσα ως πρόεδρος της Διόρυγας Κορίνθου, εκεί στην κομβική συμπλήρωση των 100 της χρόνων. Έζησα το Θωμά Θωμαίδη σαν δήμαρχο Κορυφαίου για 8 χρόνια. Σε όλη τη διαδρομή, όλα αυτά τα χρόνια, εγώ κατέγραφα και εκείνος προχωρούσε. Ομολογουμένως ήταν από τους καλύτερους συνομιλητές σε μία συνέντευξη. Ήταν ανοιχτός σε κάθε πρόκληση, σε κάθε αντίλογο, γνωρίζοντας καλά πως τη βαρέτρα του είχε τον πύρινο λόγο και τη βαθιά του γνώση στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Ήταν από τους καλύτερους ατακαδόρους που λένε εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν αναζητάμε εκείνη τη φράση που θα δημιουργήσει θέμα. Ο Θωμάς Θωμαίδης τη χάριζε απλόχερα και αβίαστα και ήταν πάντα ευφιέστατη, καυστική και σαφέστατα ουσιώδης. Ο Θωμάς Θωμαίδης λείπει από τα κοινά, λείπει από τα δημοσιογραφικά γραφεία, λείπει από το σθένος και σπιρτάτα. Έχει κάνει πιο φτωχή την αυτοδιοικητική γλώσσα. Λείπει επίσης η μεγαλοπρέπεια του ανθρώπου, εκείνη που προσπερνά τις μικρότητες, τις σκοπιμότητες. Λείπει το αυτοδιοικητικό του ταπεραμέντο με τους έντονες αντιπαραθέσεις, τους οξείς διαλόγους, πρωταγωνιστής πάντα κάθε πράξης, από την αρχή του γράμματος μέχρι την κάθαρση, σπάζοντας το τέλος, την αμηχανία και διασκεδάζοντας την ένταση με ένα χαμόγελο ή με το γνωστό καυστικό του χιούμορ. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Άλλη μεγάλη αλήθεια είναι πως σε καιρούς που η κομματική ταυτότητα έπαιζε ρόλο και είχε ισχύ, ο Θωμάς Θωμαίδης ως δήμαρχος είχε ήδη πετάξει τη δική του στον κάλαθο των αχρήστων. Και το πιο σημαντικό, την είχαν ξεχάσει και οι δημότες αυτής της πόλης. Δημοσιογραφικά δεν μπορούσες ποτέ να ιντριγκάρεις αυτόν τον δήμαρχο παρά την κομματική του διαδρομή. Διότι μάλλον τον ήθελαν ακόμα περισσότερο εκείνοι που ήταν αντίθετοι ιδεολογικά μαζί του. Ο Δήμαρχος Θωμαίδης έγινε δήμαρχος όλων των Κορυφαίων. Το υποσχέθηκε και το έκανε πράξη. Εξάλλου είναι ο πρώτος δήμαρχος, γιατί είναι και ο επόμενος, που οι Κορύφοι τον αποκάλυψαν με το μικρό του όνομα. Ο Θωμάς. Αυτό αποδεικνύει πόσο λαοφιλής υπήρξε και πόσο απλός και προσιτός στη ζωή του. Ανοιχτές πόρτες σε όλους τους Κορυφαίους. Ανοιχτά μικρόφωνα χωρίς περιορισμούς. Συνεντεύξεις τύπου χωρίς ημερήσια διάταξη. Παρινιώδες, το ρωτήστε με, ό,τι θέλετε. Έχω την αίσθηση πως δήμαρχος έγινε στην πιο όρημη στιγμή του. Αυτό φάνηκε από τη στάση ζωής του και από τη συμπεριφορά του προς τους συμπολίτες του. Μέσα από τους στόχους του για τους οποίους παθιάστηκε να τους υλοποιήσει, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των πολλών. Αυτό που αναδείχθηκε στο μεγάλο του αγώνα, ας πούμε, για την υδρογόντηση της Κορίνθου. Η αποφασιστικότητα και το πείσμα του να πιει Κόρινθος νερό. Τη μαχητικότητά του για την υπεράσπιση του δικαιώματος των Κορυφαίων να έχουν πόσιμο νερό, νομίζω πως κανένας Κορύφιος δημοσιογράφος δεν μπορεί να ξεχάσει. Όταν ο Θωμαίδης πολεμούσε μορυμούς, αργοειδείς, κοινοβουλευτικούς, κεντρική εξουσία και νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένας δεν μπορούσε να κάμψει το δίκαιο των λόγων του. Κανένας δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Το Δημοτικό Θέατρο όμως στιγμάτισε τη δημαρχία του. Χάρισε στην Κόρυφο τη στέγη πολιτισμού που δεν είχε ποτέ. Αλλά είχε και τα αυτοδιοικητικά αντανακλαστικά μπροστά στον κίνδυνο η πόλη μας να χάσει την Πανεπιστημιακή Σχολή, να έχει την ευελιξία να παραχωρήσει το θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Κορίνθου. Εάν συλλογιστεί κανείς πώς μπορεί να μοιάζει μια πόλη χωρίς θέατρο, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί και κυρίως πώς μπορεί να ταινίσει το μέλλον της, τότε θα αντιληφθεί την πραγματική προσφορά αυτού του Δημάρχου που δικαίως σήμερα ο Δήμαρχός μας Αλέξανδρος Πνευματικός δίνει το όνομά του.
Είπα στο ξεκίνημα πως νιώθω μεγάλη τιμή και συγκίνηση που πλησιάζω αυτή την εκδήλωση. Ίσως για την επιδημαρχία του μου ζήτησε πολλές φορές να παρουσιάσω κάποια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις. Ίσως γιατί μόλις είχα στην κόρη του νεαρή τότε πτυχίουχος δημοσιογράφος, ήταν ο πρώτος που άκουσε στο ραδιόφωνο του F1 και είχε δηλώσει φανατικός ακροατής της πρώτης πολιτικής εκπομπής. Ίσως γιατί η ιστορία τον δικαίωσε. Ίσως γιατί ήταν ασπέροχος άνθρωπος. Ίσως γιατί παρέμενε εξαιρετικά απλός. Ίσως γιατί μέσα από τα μάτια των παιδιών του βλέπω την ίδια φλόγα και αισθάνομαι πως υπάρχει. Ίσως γιατί οι δημοσιογραφικοί τίτλοι την ημέρα του γαμού του έλεγαν την αλήθεια. Έφυγε ο αγαπημένος των Κορινθίων. Κυρίες και κύριοι, καλώς το βήμα για έναν πρώτο χαιρετισμό τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χρήστο Χασικίδη. Με ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι σε αυτό το χώρο για να τιμήσω μαζί σας τη μνήμη του Θωμά Θωμαΐδη, ενός αυτοδιοικητικού άντρα που πρόσφερε πολλά στον τόπο. Συμπληρώθηκε ένας και πλέον χρόνο και η απώλεια του υπηκότος όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο αισθητή. Μας λείπει η εμπειρία, η οξύνια του, το πνεύμα του. Μας λείπει η συνετή και συνάμα διεκδικητική πολιτική του. Μας λείπει ακόμα και το ιδιαίτερο χιούμορ και οι έσοχες ατάκες του. Ωστόσο, ο Θωμάς Θωμαΐδης μας άφησε την ευπρέπεια με την οποία πολιτεύτηκε. Ως παρακαταθήκη και πολιτική κληρονομιά, φάρο στο σημερινό θολό τοπικό, εθνικό και διεθνές τοπίο. Παράλληλα, ο Εκλοιπών υπήρξε και ένας υποδειγματικός οικογενειάρχης, ο οποίος ανέτρεψε με αξιοπρέπεια τα 4 παιδιά του, τα οποία σήμερα βρίσκονται σε αυτό το χώρο μαζί με τα δικά τους παιδιά. Ο Θωμάς Θωμαΐδης έπραξε στο ακέραιο καθήκον, τόσο απέναντι στην πόλη του, στους δημότες του, όσο και απέναντι στην πολύ αγαπημένη του οικογένεια. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Δημοτική Αρχή τιμά σήμερα τη μνήμη του Θωμά Θωμαΐδη έμπρακτα, χωρίς να περιορίζεται σε επιδημόσιους ύμνους, με σεμνότητα όπως και ο ίδιος πορεύτηκε στη ζωή του. Τι καλύτερο, τι πιο ευπρόσδεκτο από το να φέρει αυτός ο χώρος το όνομα του Θωμά Θωμαΐδη. Χώρος που ήδη φέρει την πολιτική του σφραγίδα, το αποτύπωμα του Θωμά Θωμαΐδη. Τη σφραγίδα των πολιτικών αντανακλαστικών, της διορατικότητας και της αποφασιστικότητας. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα, ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, η παρήθυνη 298-27-8-2015 που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων να δοθεί το όνομα του εκτυπώντος στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου Θωμάς Θωμαΐδης. Ας είναι αιωνία η μνήμη σου, Δήμαρχε Θωμά Θωμαΐδη, άξιο τέκνο της Κορινθιακής Γης, μοναδικέ σύντροφε, πατέρα και παππού. Καλώς το βήμα των Δήμαρχων Κορινθίων, τον κύριο Αλέξανδρο Πνευματικό, κύριε Δήμαρχε. Πανσολογιότατε, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριε Χαράλα Δεκατσίδη, κύριοι και κυρίες δημοτικοί σύμβουλοι, επίσημοι που τιμάτε σήμερα σε αυτή τη σεμνή τελετή την ονοματοδοσία, την επίσημη του θεάτρου μας ως θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης. Πιστεύω ότι αυτό που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο αυθόρμητα ήταν κάτι που το όφιλε αυτή η πόλη απέναντι σε έναν δήμαρχο που έχει βάλει τη σφραγίδα του σε αυτό το Δημοτικό Θέατρο όχι κατά τη διάρκεια της θητείας του αλλά και πολλά χρόνια πριν όταν αποφασίστηκε να γίνει αυτό το θέατρο, κάτι το οποίο το γνωρίζουν πιστεύω μόνο οι παλιοί Κορίνθιοι. Πήξε λοιπόν επί Δημαρχίας του Δήμου του Κουίνη, του ΑΕΜΗΣ του Δήμου του Κουίνη, η πρόθεση να γίνει, ήταν έντοιμα για την πόλη, ένα δημοτικό θέατρο σε αυτόν εδώ τον χώρο. Τότε υπήρχαν προβλήματα, δεν είναι τη στιγμή να τα αναλύσουμε, στη δημοτική παράταξη του κ. Κουίνη και δεν έγιναν οι ψήφοι. Επειδή ήταν ένας άνθρωπος του πολιτισμού και έτσι ξεκίνησε, αλλά και μέχρι τελευταία του χρόνια, ψήφισε αυτή την απόφαση, πήρε την υποψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και ξεκίνησαν οι προετοιμασίες, οι μελέτες για να γίνει αυτό το Δημοτικό Θέατρο. Βεβαίως, είτε επειδή έλειπαν οι πόροι, είτε επειδή δεν υπήρχε πολιτική βούληση,
Τα επόμενα 8 χρόνια ξεκίνησε εκεί το εμείς του Νίκου Κουίνη. Τα επόμενα 8 χρόνια έγιναν πολύ λίγα πράγματα. Για να μην πω ότι υπήρξαν τεράστιο πρόβλημα στην πόλη με μια θεμελίωση η οποία χαρακτηρίστηκε κάποια στιγμή από πολλούς, από μέσα ενημέρωσης, από αυτοδιοικητικούς ως πατραχοτροφείο, ό,τι θυμάμαι. Και δεν ήταν κάτι για το οποίο θα πρέπει να είμαστε τότε υπερήφανοι. Είχε υποβαθμιστεί το ιστορικό μας κέντρο. Άμεσα, όταν έγινε δήμαρχος της πόλης το 1999, ήταν η πρώτη του προτεραιότητα. Την ίδια στιγμή που άλλοι δήμοι, ακόμα και δίπλα μας, το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την τοπική αυτοδιοίκηση, το 7 το λεγόμενο, το χρησιμοποίησαν για να κάνουν υποδομές άλλες, δρόμους, πλατείες. Ο Θωμάς Οδωμαΐδης, βεβαίως και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, είπε ότι αυτά τα χρήματα θα τα δώσουμε για να γίνει το Δημοτικό Θέατρο. Και αμέσως ξεκίνησαν οι εργασίες. Χρειάστηκαν και επιπλέον χρήματα από τα Δημοτικά Ταμεία και πριν από 10 χρόνια, τέτοιες μέρες, θυμάστε όλοι, ότι έγιναν και τα επίσημα εγγένεια. Αναφέρθηκε και η κυρία Σουκαρά. Σκεφτείτε μια πόλη, η Κόρινθο, να μην είχε αυτόν τον χώρο που φιλοξένησε όλα αυτά τα χρόνια, αυτά 10 χρόνια, εκατοντάδες εκδηλώσεις, συνέδρια, που έγινε το επίκεντρο της πολιτιστικής μας ζωής, αλλά και της κοινωνικής ζωής. Θεατρικά έργα, μουσικές εκδηλώσεις. Σκεφτείτε αν δεν είχε πάρθει αυτή η απόφαση και δεν υπήρχε η βούληση, η πραγματική βούληση από έναν δήμαρχο που από την αρχή της ζωής του έχει συνδέσει την παρουσία του με τον πολιτισμό. Σαν μέλος της χοροδίας Κορίνθου που τόσο αγάπαγε, τόσο πόσο λάτρευε, που τη στήριξε κατά τη διάρκεια της θητείας του, που ήταν η αγωνία του όταν ανέλαβε δήμαρχος το τι θα κάνουμε για να συνεχιστεί αυτή η δημιουργία, η καλλιτεχνική μέσα από τη χοροδία της Κορίνθου. Ξεκίνησε λοιπόν και ολοκληρώθηκε αυτό το μεγάλο έργο. Βεβαίως, ένα κομμάτι του, το μεγαλύτερο, παραχωρήθηκε για να έχουμε σήμερα το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, κάτι που πρέπει να δούμε και σύντομα να πιέσουμε να υπάρξουν μόνιμες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου για να αποδοθεί όλος ο χώρος όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί στον πολιτισμό. Να έρθουν εδώ όλα τα τμήματα του πνευματικού μας κέντρου, η φιλαρμονική, πιθανώς ένα οδείο που έχει ανάγκη η πόλη, όλα σε ένα κτίριο, ένα κτίριο στο Λίβι. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οφείλω να μνημονεύσω την προσπάθεια που έκανε την ιδιαίτερη ο Φίλιππος Ασημαγόπουλος με αρκετούς συνεργάτες του, ως αντιδήμαρχος τότε, του Δήμου Κορινθίων και κάποιες παρεμβάσεις που έκανε στο κτίριο, διορθωτικές στο αρχιτεκτονικό του μέρος, για να γίνει πολύ πιο όμορφο από το αρχικό σχεδιαστέμι. Κάτι το οποίο πραγματικά το βλέπουμε και σήμερα, ότι ο σχεδιασμός, όπως αποτυπώθηκε στην κατασκευή του, είναι πολύ καλύτερος από τον αρχικό του σχεδιασμό. Ο Θωμάς Οδωμαΐδης, λοιπόν, δεν σταμάτησε όμως και πρέπει να τον αναφέρουμε σε έργα πολιτισμού όπως αυτό. Έχει βάλει τη δική του σφραγίδα σε ένα αντίστοιχο πνευματικό κέντρο που υπάρχει στην ιστορική πρωτεύουσα που επί δημαρχίας του έγινε η ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου μας, η αρχαία Κόρινθος, στο κοινοδότημα του Πανταζή, του Κεφάλα, συγγνώμη, το οποίο το πήραμε ως Δήμος στα Πετά. Εκεί έχουμε ένα πολύ όμορφο πνευματικό κέντρο στην αρχαία Κόρινθο. Αλλά από το σχεδιασμό, από τα θεμέλια, έχουμε επίσης ένα όμορφο πνευματικό κέντρο και στην Ξυλοκέριζα, που στεγάζει και άλλα πράγματα, στεγάζει τα καφή, στεγάζει πολιτιστικούς συλλόγους. Βλέπετε λοιπόν ότι μια διαδρομή επικεντρώθηκε στον πολιτισμό, που είναι κάτι σημαντικό, πιστεύω, από τη δική του πλευρά, που έγινε σε αυτόν τον Δήμο. Πρώτος καποδιστριακός δήμαρχος και έπρεπε να υλοποιήσει πολιτικές που θα ενοποιούσαν τον Δήμο και θα έκαναν και τον τελευταίο κάτοικο του Καποδιστριακού Δήμου να αισθάνεται ότι είναι Κορίνθιος. Μία πολιτική που δημιούργησε αυτή, όχι την αίσθηση,
αυτή η πραγματικότητα ότι πράγματι είμαστε όλοι ίσοι ήταν το κομμάτι με τον πολιτισμό που ανέφερα πριν. Ένα άλλο όμως μεγάλο κομμάτι της δικής του πολιτικής που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε σε δήμο του νομού μας, μπορώ να πω και της Πελοποννήσου, ήταν μια πολιτική που αφορούσε τα καπί, δηλαδή την πολιτική προς την τρίτη ηλικία. Έχουμε τη δημιουργία του πρώτου καπί άμεσα το 1999 στην Ιωνία, στο συνοικισμό μας. Και ακολούθησαν κι άλλα καπί, στα Τσακώνικα, αλλά και στην Αρχαία Κόρυφα και στα Εξαμήλια. Για πρώτη φορά υπάρχει λοιπόν κοινωνική πολιτική από πλευράς του Δήμου για την τρίτη ηλικία. Δεν θα ήθελα να κάνω πολλές αναφορές για το έργο που έγινε κατά τη διάρκεια των 8 χρόνων της θητείας του. Ξέρω πολύ καλά τον αγώνα που έγινε από την δική του πλευρά με τα στελέχη που πραγματικά συγκινούμε να βλέπω εδώ στελέχη που ήταν δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του. Στελέχη που μαζί τους αγωνίστηκε για να πάει ο Δήμος μπροστά, η πόλη μπροστά. Η πόλη που αγαπάμε, αγάπαγε αυτός ακόμα πιο πολύ, όπως και αρκετά στελέχη του Δημοτικού του Συνδυασμού. Και το έκαναν πράξη αυτά τα 8 χρόνια που είχαν τα ηνία του Δήμου Κορινθίων στα χέρια τους. Είναι συγκινητικό να βλέπω ανθρώπους εδώ του πολιτισμού που πάντα ήταν παρόντες να στηρίξουν μια πολιτική που και ο ίδιος ήθελε. Με δράσεις, με εκδηλώσεις, με εκδηλώσεις πολύ σημαντικές που φιλοξενήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορα σημεία της πόλης μας. Θα αναφέρω εντάχει, γιατί πιστεύω στο ντοκιμαντέρ που θα ακολουθήσει αυτά θα αναφερθούν, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των αποθηκευτικών στην πόλη των δικτύων ολοκληρώθηκαν επί δημαρχίας του. Η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου είδε στις πόλεις μας, αλλά και στο Σολομό, έγιναν επί τη δική του θητείας. Το δίκτυο απορροής των ομβρίων υδάτων σε όλη την πόλη της Κορίνθου, που αυτό σε συνδυασμό και με τον αντιπλημμυρικό που τελείωσε πέρσι του Ξηδιά, έκαναν την πόλη για πρώτη φορά ασφαλή. Την ίδια στιγμή που ακόμα και στη γειτονιά μας είδαμε να πλημμυρίζουν δήμοι, εδώ δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα γιατί η Κόρυφος έχει ένα πολύ άρτιο αποκτητικό σύστημα ομβρίων υδάτων. Υπάρχουν βέβαια πολλά να γίνουν, ιδιαίτερα στις περιοχές που εντάχθηκαν σε σχέδιο πόλη στην τελευταία χρόνια, μιλάω την περιοχή της Μπαθαρίστας, του Αγίου Γεωργίου και κάποια άλλα σε κάποια ακραία σημεία της πόλης. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του δικτύου των ομβρίων υδάτων, η κατασκευή έγινε επί της δικής του δημαρχιακής θητείας. Ιδιαίτερη αναφορά και από την κυρία Σουκαρά, αλλά και από εμένα, αλλά και πιστεύω και στον ντοκιματέρ, θα πρέπει να γίνει για την προσπάθειά του, με πολύ πάθος, να έρθει το νερό στην πόλη της Κορίνθου. Εκεί υπήρξε μια ξεχωριστή ενότητα. Σε συσκέψεις που κάναμε, κάποια στιγμή είχε αποφασιστεί να μην φύγει το θέμα δημόσια. Αν δείτε την περίοδο που έγιναν αρκετά χιλιόμετρα δικτύων επί δημαρχίας του Αιμνίστου, δεν υπάρχουν δηλώσεις στον τύπο, δηλώσεις αντιπαράθεσης, τίποτα δεν υπάρχει. Στηρίζαμε στην ουσία αυτή την πολιτική γιατί ξέραμε ότι πρέπει να λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Δήμος Κορινθίων. Αναλαμβάνω το 2007. Η αγάπη του Θωμά του Θωμαΐδη για την πόλη της Κορίνθου από την πρώτη στιγμή έγινε αισθητή για άλλη μια φορά τότε που δεν ήταν δήμαρχος. Από την πρώτη στιγμή να σας πω ότι 1/4 αφού έκλεισε την κάλπες, 7/4 το 2006 έμπειρος με πήρε τηλέφωνο, με συνεχάρι και μου είπε ότι δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικό. Θα είμαι δίπλα σε οτιδήποτε με χρειαστείς. Και το έκανε πράξη. Και το κάναμε πράξη με επαφή που κάναμε αμέσως τους πρώτους μήνες, τις πρώτες ημέρες της δική μου θητείας,
Όταν πήγαμε στον Υπουργό, τον Αναστάστατο Παλιγούρα, μιλήσαμε μαζί του, έγινε τότε μια ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση με τροπολογία, την γνωστή, που μας έδωσε τη δυνατότητα με ένα τοπικό διαχειριστικό να ξεπεράσουμε το εμπόδιο ότι το υδατικό διαμέρισμα της Βορείου Πελοποννήσου δεν είχε μελέτη ολοκληρωμένη. Αυτό, να ξέρετε, ιστορικά τελείωσε τον Απρίλιο του 2013. Σκεφτείτε λοιπόν, αν δεν είχε γίνει αυτή η παρέμβαση και κάποιες άλλες που δεν πιστεύω να ανακοινωθούν δημόσια, γιατί υπήρξαν και παράλληλες κινήσεις που πάντα ήταν δίπλα μου για να ξεπεράσουμε εμπόδια. Να ξεπεράσουμε εμπόδια, να επανακινήσουν τα έργα και χωρίς δηλώσεις τον Ιούνιο του 2009, εγώ μάλιστα είχα δεχτεί και επιθέσεις, αλλά όλα έμεναν αναπάντητα σε μια στρατηγική που του κουβέντιαζε συχνά μαζί του, μια νέα στρατηγική να έρθει το νερό και μετά βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και το νερό ήρθε. Και θα έχει πάντα μια μεγάλη σφραγίδα που θα είναι και του Θωμά του Θωμαΐδη, όπως έχει βεβαίως σφραγίδα και από προηγούμενους δημάρχους, γιατί η προσπάθεια της πόλης ξεκίνησε από τον Νίκο του Κουίνη το 1990, συνεχίστηκε με το Δαλακλίδη, με αρκετά χιλιόμετρα που κατασκευάστηκαν, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι δικτύων, δεν μπορώ να σου πω αυτή την πρόκειται να αποτυπώσω χιλιόμετρα, για τα έργα είχαν διακοπεί μετά από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας το 1997 επί Τάκη Δαλακλίδη και υπήρξε μεγάλη δυσκολία για να γίνει επανεκκίνηση στο έργο. Συνεχίστηκαν μέχρι το σταμάτημα πάλι από αντιδράσεις που έγιναν στην περιοχή της Κεφαλίας αλλά και από ατυχείς δικαστικές αποφάσεις. Φίλες και φίλοι, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που έχω την τιμή σήμερα εδώ σε αυτή τη σεμνή τελετή, γιατί πάντα σεμνός ήταν ο Θωμάς Θωμαΐδης, να δώσουμε και επίσημα την ονομασία του θεάτρου μας ως θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης. Εδώ, εμείς, οι φίλοι του, οι Κορίνθοι, και ιδιαίτερα οι παλιοί Κορίνθοι που τον αγάπησαν, που έζησαν μαζί του, που ξέρουν πολύ καλά το πόσο αγάπησε και αυτός, αυτούς, αλλά και την Κόρινθο, να είμαστε σήμερα εδώ και να δώσουμε την ονομασία σε αυτό το θέατρο, σε μια βασική υποδομή της πόλης μας. Μια υποδομή που έχει ήδη φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδηλώσεις, που θα φιλοξενήσει σημαντικές εκδηλώσεις, συνέδρια τα επόμενα χρόνια, αλλά ενός χώρου που δικαιωματικά, αυτό σας το λέω με πολύ, πολύ δυνατά, δικαιωματικά θα πρέπει να φέρει το όνομά του στα επόμενα χρόνια, στους επόμενους αιώνες, γιατί αυτό το θέατρο από την αρχή, όπως είπα και πριν, είχε το δικό του νέο Δημοτικό Συμβούλιο τη δεκαετία του 90, αλλά και τη δική του αποφασιστικότητα, τη δική του βούληση να κατασκευαστεί σε αυτό το χώρο. Σήμερα η Κόρινθος άλλαξε και αλλάζει. Προσπάθειά του, που ξεκίνησε με το σχεδιασμό, την ολοκλήρωση των μελετών και τη δημοπράτηση εδώ του χώρου, της πλατείας εδώ του Ελευθερίου Βενιζέλου, που έφερε και κάποιες αντιπαραθέσεις, αλλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα τον δικαιώνει και μας δικαιώνει. Εγώ προσωπικά βρήκα σταματημένα τα έργα, αλλά δεν είχε σχέση η Δημοτική Αρχή, είχαν προβλήματα με το Ελεκτικό Συνέδριο. Ξεκινήσαμε, ήταν η πρώτη παρέμβαση που σχεδιάστηκε από τη Δημοτική Αρχή του Θωμά του Θωμαΐδη, ολοκληρώθηκε επί της δικής μου θητείας και άρχισε η Κόρινθος να παίρνει μια νέα μορφή, να γίνεται πιο προσιτή, να αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον και επισκεψιμότητα και φιλοδοξούμε τα επόμενα χρόνια μέσα από και από άλλες παρεμβάσεις που θα γίνουν στο μέλλον, στα περιβολάκια, γύρω από το δικαστικό μέγαρο, το παραλιακό μας μέτωπο που πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα υλοποιηθεί και από εδώ θα πηγαίνουμε με τα πόδια μέχρι τα καλάμια και όχι μόνο και παραπέρα, θα φτιάξει μία πόλη όπως και αυτός ονειρεύτηκε, όπως αυτός την ήθελε, γιατί πάντα έκανε ιδιαίτερες αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο,
για μια πόλη που θα πρέπει να έχει γυρισμένο το πρόσωπο στη θάλασσα, να είναι όμορφη, να θυμίζει την πανάρχια ιστορία της, μια ιστορία βαριά από μια πόλη που είχε σημαντική συνεισφορά στον πολιτισμό ώρας. Πιστεύω ότι από εκεί που βρίσκεται σήμερα θα βλέπει όλους εμάς που ήρθε να αντιμετωπίσουμε και θα μας λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ όμως πρέπει να πούμε εμείς πιο πολύ, γιατί ακόμα και κατά τη διάρκεια των 8 του χρόνων, και εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για τον ανθρώπινο, την ανθρώπινη πλευρά, πρέπει να κάνετε τι σήμερα. Ακόμα και στις μεγάλες αντιπαραθέσεις, και να ξέρετε ότι είχαμε αρκετές αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια των Δημοτικών Συμβουλίων, όλα αυτά τα ξεπερνούσαν γρήγορα. Του άρεσε πολύ σε αποστολές που κάναμε στο εξωτερικό να ήμουν παρόν. Πηγαίναμε και μαθαίναμε, προωθούσαμε τα συμφέροντα του Δήμου μας, αλλά ήθελε να ήμουν εκεί. Και την προηγούμενη ημέρα είχαμε γίνει κομμάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα πω και κάτι που ίσως το ξέρουν, αλλάξει την αίθουσα, γιατί το ζήσαμε. Και ο Σαρμάκης με πει. Υπήρχαν περιπτώσεις που υπήρχε αντιπαράθεση μεγάλη στο Δημοτικό Συμβούλιο, και όμως την άλλη μέρα, την μεθεπόμενη, το πρώτο Σαββατοκύριακο, πηγαίναμε με τον κύριο Φαρμάκη, τώρα συγκινούμε κιόλας, 4 ώρες, 3 ώρες, 4, ψαρεύαμε, δεν λέγαμε τίποτα για τα δημοτικά, γιατί μας χώρισε πριν από 3, 4, 5 μέρες, γιατί φτάσαμε σε επίπεδα αντιπαράθεση στο Δήμο, ψαρεύαμε, πήγαινε καλά το ψάρεμα, χαιρόμαστε, δεν πήγαινε καλά, λυπόμαστε. Κι όμως, αυτά είναι η ανθρώπινη πλευρά. Δεν βάζει σε κακία σε κανέναν. Σε κανέναν με τον οποίο είχε ισχυρή αντιπαράθεση. Πολλές φορές οι ατάκες που είπε η κυρία Σουκαρά είχαν ευθεία βολή στο πρόσωπό μου. Δεν σας κρύβω ότι τις πιο πολλές φορές ο πρώτος που ξεκαρδιζόταν στα γέλια ήμουν εγώ στην αίθουσα και αμέσως μετά χαλαρώναμε όλοι. Πήγαινε μια χαρά το συμβούλιο. Έγιναν πολλές τέτοιες ατάκες που είχαν και εμένα ως στόχο, αλλά και άλλα μέλη της μειοψηφίας τότε, αλλά και της πλειοψηφίας. Υπήρξε, θεωρώ, μία θητεία 8 χρόνων που έδωσε πολλαπλά μηνύματα. Και κάποια από αυτά θα πρέπει να μείνουν ως παρακαταθήκη στην πόλη. Την πόλη πρέπει να την αγαπήσουμε. Όλοι εμείς που έχουμε τις τύχες στα χέρια της. Όλοι εσείς που κατοικείτε σήμερα σε αυτή την πόλη που έχει ένα βαρύ όνομα, μια ιστορική διαδρομή που έχουν πολύ λίγες πόλεις στον κόσμο. Κάποτε ήταν πρωτεύουσα σε επίπεδο παγκόσμιο του πολιτισμού, της οικονομικής ζωής. Υπήρξε πρωτεύουσα η Κόρινθος, όπως μου είπε κάποτε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την πόλη μας, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γιατί πέρασαν από αυτή την πόλη σημαντικοί άνθρωποι όπως είναι ο Θωμάς Οδωμαίδης, που άφησαν πίσω τους έργο. Άφησαν όμως και κάποια συνθήματα, κάποιες απόψεις που πρέπει να κυριαρχήσουν στην Κόρινθο. Ότι η ενότητα, ανεξάρτητα των αντιπαραθέσεων που έχουμε στα Δημοτικά Συμβούλια, θα πρέπει να είναι το ζητούμενο για όλους μας. Η καιρή είναι δύσκολη. Πιστεύω ότι η κρίση θα έχει διάρκεια. Θα έρθουν ακόμα δυσκολότερη καιρή. Πρέπει λοιπόν αυτή η ενότητα να υπάρξει. Να υπάρξει σε όλη την κοινωνία. Να βάλουμε όμως και στόχους. Να βάλουμε στόχους αυτή η πόλη, όπως ήθελε και ο Αείμνηστος, κάποια στιγμή να επανέλθει στην πρώτη γραμμή. Να επανέλθει στο προσκήνιο της ιστορίας, να μας κάνει και πάλι περίπτωση. Αυτό θα το πετύχουμε με ενότητα, με σχέδιο, για να υπάρξει τα επόμενα χρόνια μια καλύτερη Κόρινθος. Όταν και εγώ δεν θα είμαι δήμαρχος, όταν θα έρθουμε και άλλοι δήμαρχοι, που και αυτοί πιστεύω με τη σειρά τους θα τιμήσουν αυτή τη θέση, να φτιάξουμε μια πόλη που με τέτοιου είδους έργα θα είναι καλύτερη.
Τελειώνω με ένα μήνυμα προς τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τους συγγενείς. Να είναι υπερήφανοι που έζησαν δίπλα του, που είχαν ένα τόσο σημαντικό άνθρωπο, εμείς τον ζήσαμε και ως αντίπαλο στο στίβο εδώ το δημοτικό, τον ζήσαμε και ως συγγενή, τον ζήσαμε και σαν φίλο, πραγματικό φίλο, και στο τέλος αυτό που μένει είναι θετικό. Είναι θετικό πρόσωπο. Θεωρώ ότι προσωπικά με βοήθησε να γίνω καλύτερος. Προσωπικά, μέσα από τη δική του πρακτική, όλοι μας έκανε να είμαστε καλύτεροι. Αυτό, ως παρακαταθήκη, οφείλουμε να το βαστίξουμε και να κάνουμε, όπως είπα και πριν, αυτή την πόλη και πάλι αυτό το Δήμο και πάλι ένα Δήμο που θα πρωταγωνιστήσει. Ας είναι αιωνίατη μνήμη και το όνομα που θα γράφει απ' έξω, θεωρώ ότι και εκεί δείξαμε μια ιδιαίτερη συνότητα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει διόρθωση. Δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να είναι με πολύ μεγάλα γράμματα που φιλοξενείται και να υπάρχει μια μικρή πλακέτα. Μια την επιθυμία των συγγενών του, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια διορθωτική κίνηση, να μπει μια μεγαλύτερη επιγραφή που να δεσπόζει, να αναφέρει αυτό με το Δημοτικό Θέατρο και έχει το όνομά του. Ας είναι λοιπόν αιωνία του η μνήμη μέσα από αυτό το έργο που έχει η δική του υπογραφή από την αρχική απόφαση μέχρι και τα εγκαίνια που έγιναν πριν από 10 περίπου χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Παρατηρούσα όλη αυτή την ώρα που μίλαγα ότι όλοι εσείς θέλατε να ακούσετε όχι μόνο την ιστορική του διαδρομή εδώ με τα έργα που έγιναν, αλλά και για τον άνθρωπο Θωμαίδη. Εγώ πιο πολύ είμαι συγκινημένος για τον άνθρωπο Θωμαίδη όπως τον έζησα. Πριν ως δήμαρχο, μετά που δεν ήταν δήμαρχος και έδειξε τη μεγαλοσύνη του, έδειξε τη μεγαλοπρέπειά του, με γνώμονα την αγάπη στην πόλη, να θέλει να προσφέρει, να θέλει να είναι παρόν στα ζητήματα της πόλης μέσα από την προσφορά του. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Δήμαρχο, να πούμε ότι έχω ένα γραπτό μήνυμα από τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Βήμα. Φίλες και φίλοι, δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι μαζί σας, γιατί βρίσκομαι στα Ιωάννινα για προγραμματισμένη ομιλία στο Πανεπιστήμιο. Ο Θωμάς Θωμαίδης υπηρέτησε διστά την πόλη για πολλά χρόνια ως δημοτικός σύμβουλος και για 2 τετραετίες ως δήμαρχος. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτός και η δημοτική του ομάδα πέτυχαν σημαντικά πράγματα, δίνοντας νέα πνοή και ανοίγοντας καινούριους δρόμους για την Κόρινθο. Η προσήλωσή του στα κοινά και η αγάπη του για την αυτοδιοίκηση θα μένουν και τυπικά χαραγμένα στην ιστορία του Δήμου Κορινθίων. Το Δημοτικό Θέατρο, το οποίο από σήμερα θα φέρει το όνομά του, αποτελείται επισφράγισμα της πορείας του, αλλά και ταυτόχρονα ένα μόνο μέρος της ευρύτερης παρακαταθήκης που ο ίδιος άφησε στους Κορινθίους και την πόλη. Με εκτίμηση, Χρήστος Δήμας, βουλευτής Κορινθίας. Εκδήλωση για το Θωμά Θωμαίδη δίχως χορδία δεν υπάρχει. Εξάλλου, πάντα η χορδία ήταν συμπλήρωμα σε όλες τις εκδηλώσεις ως δήμαρχος. Καλούμε λοιπόν στο βήμα την Φάλια Παγιανοπούλου και το όπως πρέπει να αφιερώσει τον τρόπο της στη μνήμη του. Στην εκδήλωση αυτή, θεώρησε αυτονόητο ότι θα το έκανε, μιας και ο Θωμάς Θωμαίδης ήταν πρώτα-πρώτα για τις περισσότερες από εμάς χοροδός. Έτσι τον γνωρίσαμε. Και έπειτα από δήματος που αγκάλιασε και εκτίμησε τα χοροδιακά του κλίματα.
Έτσι λοιπόν ετοιμάσαμε τρία τραγούδια να σας πούμε, τα οποία με κάποιον τρόπο συνδέονται με το Θωμά Θωμαίδη. Το πρώτο κομμάτι το ανακάλυψα από τη μνήμη της παιδικής μου ηλικίας. Δεν υπήρχε γλέν, γιορτή, διασκέδαση που να μην έχω στα αυτιά μου τη φωνή του να το τραγουδά. Το τραγούδι έχει τον τίτλο «Ταξίδι» και είναι του Χρήστου Λεωτή. Οι χοροδοί όμως, οι παλαιοί, το ξέρουν ως ατέλειο τη ζωή. Και όταν πήρα την παρτιτούρα από τον πατέρα μου για να το διδάξω στα κορίτσια, διαβάζω τη σημείωση που έχει γράψει ο πατέρας μου πάνω στην παρτιτούρα του. Το τραγούδι «Ατέλειο τη ζωή» είναι, λένε, του φίλου μου και θαυμάσιου συνθέτη Χρήστου Λεωτή. Κάποτε άκουσα να το τραγουδάει μια βελούδινη φωνή του Θωμά του Θωμαίδη. Μ' άρεσε πάρα πολύ και είπα να το επεξεργαστώ λίγο για τις χοροδίες μου. Δεν γνωρίζω αν η μελωδική γραμμή είναι όπως την αποτύπωσα εγώ. Δεν βρήκα παρτισιόν πουθενά. Επομένως την έγραψα όπως την έλεγε εκείνος που τραγούδησε. Παιδί του γυμνασίου τότε. Σήμερα θα μας συνοδεύσει ο Νίκος ο Σουκαράς, ο οποίος όταν του το ζήτησα, μου απάντησε πως με ιδιαίτερη χαρά παίρνει μέρος στην εκδήλωση αυτή, τιμώντας τη μνήμη του Θωμά Θωμαίδη. Oh.
προσωπική αφιέρωση στο μήνυμα του, γιατί αγαπούσε πολύ τα American Spirituals. Το λόγο του έχει η οικογένεια. Εκπρόσωπος της, η μικρότερη, η Αγλαία Θωμαίδου. Το αγλάισμα, λοιπόν. Από τη θέση του Χοροδού και του Παλκοσέλικου, στο μικρόφωνο μιας προεκλογικής ομιλίας ή μιας εκδήλωσης. Μια αγαπημένη και βιωματική διαδρομή του πατέρα μας. Ο κύκλος της ζωής του ήταν μια διαρκής εναλλαγή ρόλων. Πολιτικός, δήμαρχος, χοροδός, συνδικαλιστής, πατέρας, οικογενειάρχης, ψαράς, αγρότης. Όλοι αυτοί οι ρόλοι σμίλεψαν τη μοναδικότητά του και τον κατέστησαν άξιο τιμής και σεβασμού πρωτίστως από εμάς. Σήμερα η πόλη στην οποία γεννήθηκε, έπαιξε, γέλασε, μεγάλωσε, παντρεύτηκε, γέννησε, αγάπησε, τραγούδησε, αδελφοποίησε, ανέδειξε, διοίκησε και έζησε, του επιφυλάσσει την ιδιαίτερη τιμή να ονοματοδοτήσει το Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου Θωμάς Θωμαίδης. Η δημιουργία ενός θεάτρου στην πόλη του ήταν ανέκαθεν ένας μεγάλος στόχος και ένα όνειρο επηρεασμένο από τις εκατοντάδες συναυλίες του σε όλα τα θέατρα και τις μουσικές σκηνές στα πέρατα του κόσμου, παρέα με τον μαέστρο του,
την οικογένειά του και τους υπόλοιπους φίλους της καρδιάς του. Να κολατσίζει, όπως συνήθιζε να λέει, άλλες χοροδίες στους διαγωνισμούς χοροδιών. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι η σημερινή τελετή τον γεμίζει χαρά, ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια. Μιας και η παιδική ψυχή του, η ψυχή του που δεν ενηλικιώθηκε ποτέ και που μέχρι τέλους διατηρούσε την ίδια έκπληξη απέναντι στη ζωή και η ευαισθησία του, που είχε καλλιεργηθεί μέσα από τα χοροδιακά δρόμενα, θρεφόταν από την εκπλήρωση των ονείρων του και την ευόδοση των στόχων του. Στον δρόμο των ονείρων του και των στόχων του συμπαρέσυρε τόσο εμάς, την οικογένειά του δηλαδή, όσο και την πλειοψηφία των φίλων του και συμπολιτών του. Από τη μεγάλη αυτή διαδρομή έμειναν πίσω μια μεγάλη οικογένεια, άπειρες αναμνήσεις, φίλοι ψυχής και καρδιάς, ένα μεγάλο έργο, μια γλυκιά και δυνατή μνήμη και το κυριότερο, ένα τεράστιο μάθημα ζωής σε εμάς τους τέσσερις, που αποτυπωνόταν γλαφυρά στη φράση του «γράφτα στο χιόνι». Το μόνο αγκάθι που με βασανίζει λίγο είναι η απουσία του. Και όχι φυσικά η απώλειά του, αφού ο πατέρας μας βρίσκεται ακριβώς εκεί που κατοικούσε πάντα. Στην ψυχή, στο μυαλό, στην καρδιά μας, πρώτος ρόλος και πρωταγωνιστής να κλαίει σε ήρεμες θάλασσες με τη μαντό του. Όμως και αυτή καθεαυτή η απουσία του τελικά είναι και χειρίσιμη. Φρόντισε μαζί με τη μητέρα μας να ανοίξει τις ψυχές μας, τα μάτια μας και δρόμους να περπατάμε με σιγουριά, σταθερότητα και αγάπη μεταξύ μας και προς αλλήλους. Και αυτό γιατί στη ζωή του δεν κράτησε κακία ποτέ. Δεν ξέχασε τις ρίζες του, δεν έβλεψε ηθελημένα άνθρωπο κανένα. Έχασε 4 εκλογικές αναμετρήσεις και κέρδισε 2 από αυτές. Και τις 6 φορές το ίδιο μου είπε στο αυτή. Αύριο το πρωί που θα βγεις από το σπίτι, να θυμάσαι ότι όλοι μας έχουν ψηφίσει. Και έτσι μας έμαθε να προχωράμε, υπερβαίνοντας τα άσχημα συναισθήματα και τις πικρίες, με ευγνωμοσύνη για όλα όσα απλόχερα μας χάρισε η ζωή και ο ίδιος. Γιατί μας χάρισε και μας πληροδότησε πολλά. Γιατί δείξε το ζωντανό και φωτεινό παράδειγμα του ανθρώπου που προχωρά πέρα από κάθε προσδοκία και που υπερβαίνει τα όποια εμπόδια οραματιζόμενος και στοχοπροσιλωμένος. Για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς ακόμα που καλό είναι να παραμείνουν φυλαγμένοι στην ψυχή καθενός από εμάς, σε όλη την πορεία της ζωής του, τιμήθηκε από πολλούς και με πολλούς τρόπους. Η σημερινή τιμή όμως που το αποδίδει η πόλη του δια του Δημάρχου της Αλεξάνδρου Πραγματικού και του Δημοτικού της Συμβουλίου είναι η μεγαλύτερη και η πιο συγκινητική από όλες. Μας επιτρέπει να καμαρώσουμε για ακόμα μία φορά γι' αυτόν και να στεκόμαστε περήφανοι απέναντι στην καταγωγή μας. Να είμαστε περήφανοι που είμαστε οι γη και οι κόρες του Φωμά, τα παιδιά του. Με τη σειρά μας λοιπόν στεκόμαστε ευγνώμονες απέναντι στην πρωτοβουλία αυτή και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δήμαρχο Κορινθίων Αλέξανδρο Πνευματικό για την πρότασή του να ονομαστεί το θέατρο της πόλης μας στο Μάστο Μαΐλης. Το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφασή του προς τούτο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Σταύρο Κεφάλαια και τον πρώην Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Φαρμάκη, που επιμελήθηκαν τη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής, να αποδώσουμε τις ιδιαίτερες και αδελφικές μας κυριολεκτικά ευχαριστίες στη Μαέστρο του Γυναικείου Φωνητικού Συνόλου, όπως Φέμινα Φάλια Παπαγιανοπούλου και στα μέλη της χοροδίας για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση. Άλλωστε, πώς θα μπορούσε να γίνει η χοροδία και από αυτό το επεισόδιο της ζωής του πατέρα μας. Υπήρξε παντού στη ζωή όλων μας. Για να ηρεμεί την ψυχή μας, για να κουβάμε τους φόβους μας, για να εκδηλώνουμε τις ευαισθησίες μας και για να βρίσκουμε απάντηση στις φορτούνες μας. Είναι καρμικό άλλωστε. Ο Θωμάς με την Διαμάντο γνωρίστηκαν στις καρέκλες της και στις πρόβες της. Να ευχαριστήσουμε τη δημοσιογράφου και διευθύντρια της Γραφ Μίδια, κυρία Τζένι Ζουκαρά, για την όπως πάντα εξαιρετική παρουσίαση της εκδήλωσης. Η Τζένι υπήρξε πάντα πολύ κοντά δημοσιογραφικά στον πατέρα μας και σε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν ήταν από τους πρώτους παραλήπτες των δελτίων τύπου του. Αλλά κυρίως είναι η δημοσιογράφος που κατανόησε τον άνθρωπο Θωμά και ανέδειξε με τον τρόπο της το έργο και τη ιδιότητά του. Τέλος, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας την εκδήλωση αυτή και να σας τιμήσουμε και εμείς με τη σειρά μας για όλες τις φορές που σταθήκατε δίπλα στον πατέρα μας ως αδέρφια, φίλοι, συγγενείς, υποστηρικτές, ψηφοφόροι και συμπολίτες. Υπήρξε πολύ περήφανος με τον τόπο καταγωγής του και τους ανθρώπους του. Αγάπησε πολύ εμάς, αγάπησε πολύ τα αδέρφια του, αγάπησε πολύ τους φίλους του, ονειρεύτηκε,
Πέτυχε, απέτυχε, προχώρησε, σταμάτησε και έφυγε αφού πρώτα έζησε με τον τρόπο του τη ζωή του όπως ακριβώς την οραματίστηκε. Πατέρα, με απεριόριστη αγάπη, θαυμασμό και σεβασμό, ας ξεκουράζεσαι για πάντα στην ψυχή μας. Και εμείς υποκλινόμαστε. Your people are the people.
ρωτήσω. Δεν θα σου μιλήσω. Δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σίγουρα η αγάπη δεν γνωρίζει. Θυμάμαι στη συνέντευξη που είχατε δώσει, είπατε πως σας αρέσει να σας αποκαλώ πρόεδρο. Ναι, εξακολουθώ να το πω. Ναι, ναι, τότε χρόνια πρόεδρο σε εργατικό κέντρο. Έτσι έχει μείνει στη συνείδησή μας και τώρα δεν ξέρουμε πού να δώσουμε περισσότερο βάρος στο πρόεδρο με τις μεγάλες ομάδες ή στο δημάρχος με το μεγάλο έργο. Τον κόσμο. Μας τα λέγεται εκείνα τα χρόνια και μέρες που είναι εκείνες στις αγώνες, στις ομιλίες, στις συνεντεύξεις. Χρόνια που πέρασαν βέβαια, ανεπιστρεπτή και λόγω ηλικίας και λόγω συνθηκών πολιτικών και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Πάντως, νοσταλγώ στιγμές που με φίλους με τους οποίους και εσύ, η Θεοδόση, σας αποθεωρώ στον κύριο Κοντόσμο, κάνουμε τους αγώνες μας και νομίζω ήταν και αγώνες πρωτόγνωροι. Μέχρι την Αγγλία κάνει μέχρι και έπρεπε να ρωτήσει πολύ καλύτερα. Τότε με την προσπάθειά μας βελτιώθηκαν πολλά. Η μεγάλη απεργία που αναφέρατε για την υγεία αφορούσε την στελέχωση των ιατρείων που είχαν. Και πράγματι ήταν τουλάχιστον 8.000. Να θυμίσει οι μηχανιστών που πρόσκυνε τότε, και αν ήταν μάλλον, στο Κομμουνιστικό Κόμμα, οι οποίοι ξέρουν τι μετράνε, μη γινόμαστε. Καλύτερα από όλους εσάς. Συγκεντρώσεις άνω των 8.000 εργαζομένων. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της έκλεισε και η βιώνια. Ναι, είναι ιστορικά γεγονότα αυτά που πρέπει να αναφέρονται και να μένουν. Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα η Φλόρια κέρδισε ωριά με την ωριά. Σε στείλω τρόπο στα νερά να πας για να αγαπάς. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέρουν και σαν τέτοια ότι είναι δικό του έργο, με κορυφαίο αυτό της, του Δημοτικού Θεάτρου. Ουσιαστικά το πήρε στα θεμέλια, ένα διάστημα ήταν εγκαταλειμμένο,
για περίπου 6 χρόνια εγκαταλειμμένο, έγιναν τιμονώσεις και το υπόγειο, δηλαδή έπεσε το υπόγειο, αλλά το θέατρο όπως το βλέπουμε σήμερα κατά 90% είναι δικό του έργου, γιατί προτεραιότητα της Δημοτικής του Αρχή, με τη στήριξη βέβαια και της μειοψηφίας τότε, όλων ημών, ήταν όλο το ΕΠΤΑ, το αναπτυξιακό πρόγραμμα τότε, το πίστευτο διοίκησης που έλεγε ο Καποδίστριας, να πάει για να κατασκευαστεί και να ολοκληρωθεί αυτό το Δημοτικό Θέατρο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι επάξια σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα έδωσε την ονομασία σε αυτό το κόσμο, σε αυτό το Δημοτικό Θέατρο, που άλλαξε, αν θέλετε, και την ποιότητα αυτής της πόλης. Σκεφτείτε σήμερα να μην είχε γίνει, να μην είχε πάρθει αυτή η απόφαση για προτεραιότητα κατασκευής αυτού του Δημοτικού Θεάτρου. Πού θα ήταν στεγασμένος ο πολιτισμός? Θα κάναμε θεατρικά δρόμενα στον Απόλλωνα, στη Λαΐδα ή έξω? Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Ήταν λοιπόν κάτι το σημαντικό, το θεωρώ ότι επάξια το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα ομόφωνα αποφάσισε για την ονομασία του Δημοτικού μας Θεάτρου ως Θωμά του Θωμαρίου.
ευκαιρία η οποία με κάνει να νιώθω περήφανο για τον εξής λόγο. Ότι σήμερα, μετά από 8 χρόνια, οι Κορίνθοι με βλέπουν, με χαιρετούν έτσι μια μέρα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι η θητεία του Κορίνθου. Κύριε Δήμαρχε, χθες έβαλα έναν τίτλο στην εφημερίδα μου. Έφυγε ο αγαπημένος Δήμαρχος των Κορινθίων με την έννοια του λαϊκού χαρακτήρα, της καθημερινότητας, της ανάγκας του, το καλαμπούρι του και την προσπάθεια που έκανε για αυτό το ρήγμα. Για πες δύο λόγια για το Θωμά Θωμαίδη. Ο Θωμάς Θωμαίδης ήταν μια προσωπικότητα που πραγματικά είχε το λαϊκό στοιχείο από τη γέννησή του. Ήταν πάντα δίπλα στον απλό, τον ανήμπορο πολίτη. Ήταν εφηβικός ακόμα και με αυτούς που είχαν πριν από λίγο αντιπαράθεση. Θεωρώ ότι η πόλη και οι Κορίνθοι οφείλουν πολλά στον Θωμά τον Θωμαίδη. Μια προσωπικότητα που σφράγισε, αν θέλετε, την ιστορία αυτού Δήμου, αυτής της πόλης. Which I'm certain.
more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was no, I ate it up and spit it out. Έτσι. Το θυμάσαι λίγο.
Μπράβο, Δήμαρχε, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Συμπέρα στη γιατρίνα, για σένα. Thank you.